εφαρμοσμένη τεχνολογία έχει τόσο να προσφέρει στην ειδική αγωγή, τα δικά μας τα παιδιά προσπαθούν να μάθουν με φωτοτυπίες κακής ποιότητας κιόλας. Δεν αναβαθμιστήκαν. Δεν υπάρχει δέσμευση από την κυβέρνηση να τοποθετούνται τα παιδιά μας μετά την αποφύτηση σε θέση εργασίας. Παίρνουν ένα χαρτί το οποίο δεν είναι καν απολυτήριο, δεν έχει κανένα εργασιακό δικαίωμα, δεν έχει καμία κρατική στήριξη, δεν έχει κανένα προστατευόμενο εργαστήριο. Και τι γίνεται μετά? Μετά θα πάνε στα ΚΔΑΠ, τα οποία στην πλειοψηφία τους πλέον είναι ιδιωτικά, θα πάνε σε ΚΕΚ αμφιβόλου ποιότητας που είναι ελάχιστα. Ελλείψη άλλων επιλογών. Ή θα μείνουν στο σπίτι να υποφέρουν και αυτά και οι οικογένειες. Το μέλλον μας δεν μπαίνει στη σιγάρια. Θέλουμε υγεία, όρκωση, δουλειά. Το μέλλον μας δεν μπαίνει στη σιγάρια. Θέλουμε υγεία, όρκωση, δουλειά. Αυτά λοιπόν επηρεάζουν τη στήριξη, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών μας, τα οποία αν λάβουν ολόκληρη στήριξη μπορούν στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους να ενταχθούν στην κοινωνία και στην εργασία σχετικά αυτόνομα και ανεξάρτητα. Οι ευθύνες των τοπικών δήμων και των κεντρικών κυβερνήσεων για αυτή την απαξίωση και εγκατάλειψη των ειδικών σχολείων είναι προφανείς, είναι διαχρονικές και είναι βαρύτατες. Υπάρχει άμεση ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης με σύγχρονα επιστημονικά προγράμματα και με ανάλογη στελέχωση όλων των ειδικών σχολείων, των ΕΕΚ, των ΕΜΕΓΙ, των επαγγελματικών σχολών ΑΜΕΑ, των λιγοστών δημόσιων ΙΕΚ ΑΜΕΑ. Υπάρχει ανάγκη δέσμευσης του κράτους για την τοποθέτηση των αποφύτων σε θέσεις εργασίας με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να γίνουν δημόσια ΚΔΑΠ ΜΕΑ με υψηλής ποιότητας υπηρεσίας, χωρίς επιβάρυνση των γονιών, με κάλυψη 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι σημαντικό, επιτέλους, να απαγορευτεί η ιδιωτική δράση σε αυτούς τους ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς, ώστε να μην γίνεται ο ανθρώπινος πόνος πεδίο κερδοφορίας. Θα περάσω και στην υγεία. Τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν αυξημένες και συχνά σύνθετες και ιδιαίτερες ιατρικές ανάγκες. Η υγειονομική τους περίθαλψη είναι υπερβολικά δαπανηρή. Είναι δυσπρόσιτη σε όσους δεν μένουν στα αστικά κέντρα και προϋποθέτει μεγάλο χρόνο αναμονής. Και σε αυτή την περίπτωση το χρήμα κάνει τη διαφορά. Υπάρχει μια έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα αναπηρίας. Οι επαγγελματίες υγείας μετά τα 18 διστάζουν να αναλάβουν τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία. Πριν τα 18, επειδή έχουν συνηθίσει να δουλεύουν με παιδιά, βλέπουν και τα μεγαλύτερα ως παιδιά κάπως το κουμαντάρουν. Μετά τα 18 δεν ξέρουν να προσεγγίσουν, να διαχειριστούν συμπεριφορές, με αποτέλεσμα σε όλες τις ιατρικές πράξεις εδώ να λένε θα κάνουμε αναισθησία. Για ένα καθαρισμό δοντιών θα κάνουμε αναισθησία για όλα. Που για κάποια άτομα όντως χρειάζεται. Αλλά δεν χρειάζεται για όλα. Έσπασε ο πάγος, ξεκίνησε η οργή. Τώρα τα ΑΜΕΑ έχουμε φωνή. Έσπασε ο πάγος, ξεκίνησε η οργή. Τώρα τα ΑΜΕΑ έχουμε φωνή. Ακόμα και στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, υπάρχει έλλειψη κτηριακής προσβασιμότητας, το οποίο είναι φοβερό, αν το σκεφτείτε. Δεν μπορείς να μπεις, δεν έχει πάρκινγκ αναπήρων, έχει σκάλες, δεν έχει ασανσέρ, είναι φοβερό κι αυτό. Αλλά ακόμα σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αμαξίδιο που νοσηλεύεται και δεν υπάρχει γερανάκι να τον σηκώσει από το αμαξίδιο στο κρεβάτι, στο εξεταστήριο. Εξετάζονται τα παιδιά μας καθήμενοι, αυτά που είναι κινητικά ανάπηρα, καθήμενοι στο αμαξίδιό τους. Γιατί δεν. Ποιος θα το κάνει αυτό και γιατί να το κάνει κάποιος? Υπάρχει τεχνολογία. Το κόστος των ειδικών θεραπείων που είναι απαραίτητες για σχεδόν όλα τα παιδιά με αναπηρία, λογοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες, γίνονται σε ιδιώτες, είναι ελάχιστες οι κρατικές δομές και καλύπτονται μόνο εν μέρη από τον ΕΟΠΗ. Οπότε και πάλι ο γονιός πρέπει να συμπληρώσει το υπόλοιπο. Μετά τα 18 δεν υπάρχει καμία κάλυψη, παρά το ότι αυτή θα ήταν χρήσιμη. Δηλαδή το τετραπληγικό παιδί μετά τα 18 δεν πρέπει να κάνει φυσιοθεραπεία. Μιλάμε για υπέρογκα ποσά. Πρέπει να δώσουν οι γονείς για όλα αυτά, γιατί αυτές οι θεραπείες διαρκούν χρόνια, όλα τα χρόνια. Η έλλειψη μέρημνας για δομές διανυκτέρευσης, διημέρευσης, αυτόνομης διαβίωσης καλύπτεται στο ελάχιστο, αποκλειστικά από ιδιώτες, με αμφίβολη ποιότητα και εξωφρενικό κόστος. Οπότε από όλα αυτά τι μαζεύουμε? Όσοι δεν έχουν χρήματα, κόβουνε από τις θεραπείες, κόβουνε από την ιατρική φροντίδα, κόβουνε ό,τι μπορούνε, ό,τι θα έπρεπε να γίνεται
από το κράτος δωρεάν για να αυξηθεί η ικανότητα για αυτοεξυπηρέτηση και αυτονόμηση του παιδιού. Δεν είμαστε παιδιά καλόκαιρου Θεού. Είμαστε σαν εσένα. Είμαστε παντού. Και αν όλα αυτά τα αντέξουμε, αγωνιούμε για τη μέρα που θα γεράσουμε και θα πεθάνουμε, γιατί δεν έχουμε κανέναν τρόπο να εξασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας μετά. Ακούμε για την αποιδρυματοποίηση, που στην ουσία της τι είναι, είναι η στόχευση του κράτους να αποποιηθεί την ευθύνη προστασίας πληθυσμών που το έχουν ανάγκη. Να μειώσει το κόστος, να κλείσουν αυτές οι δομές και ταυτόχρονα να φύγει αυτή η ευθύνη από το κράτος, να πάει σε ιδιώτες, να πάει σε ΜΚΟ, να πάει σε όποιον που ήδη θησαυρίζουν και τώρα να μπορούν να διευρύνουν το πεδίο κερδοφορίας τους. Είναι απειροελάχιστες οι διέξοδοι, είναι απειροελάχιστες οι ΣΥΔ για τις οποίες πανηγυρίζει η στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Και στο σύνολο είναι ιδιωτικές, είναι πανάκριβες ή χρηματοδοτούμενες μέσω ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα η κατάσταση στα ιδρύματα είναι όντως ντροπιαστική. Παρ' όλα αυτά, η λύση δεν είναι να τα κλείσουμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά λόγω της βαρύτητας της κατάστασής τους, αλλά και του οικογενειακού περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να μην υπάρχει, έχουν ανάγκη από δημόσιες δομές μόνιμης ή προσωρινής φιλοξενίας και περίθαλψης. Οπότε το προοδευτικό σήμερα δεν είναι να τα κλείσουμε και να πούμε οι άνθρωποι με αναπηρία να μην είναι κάπου, να είναι στην κοινωνία, να είναι στην κοινότητα, αυτοί που μπορούν να υποστηριχτούν να είναι στην κοινωνία και στην κοινότητα, αλλά πρέπει να φτιαχτούν και δομές οι οποίοι θα στηρίξουν αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν με όλο το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό που χρειάζεται. Αντιμετωπίζουμε ένα δίλημα, ή θα πληρώσεις ή θα βάλεις το παιδί σου αύριο μεθαύριο σε ένα ίδρυμα της ντροπής. Σε αυτό που ζούμε υπάρχει μια χυδαία αντίφαση. Ενώ υπάρχει δυνατότητα για εναλλακτική και παυξημένη επικοινωνία, υπάρχουν αμαξίδια τα οποία έχουν την ικανότητα να μετακινηθούν σε όλα τα εδάφη. Μπορούν να ανυψώσουν κάποιον στην όρθια θέση. Υπάρχουν εξωσκελετοί που μπορεί κάποιοι με τετραπληγία να περπατάνε. Υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει επαρκές εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Η παιδαγωγική, η ιατρική, οι επιστήμες έχουν κάνει προόδους και εμείς ακόμα συζητάμε αν θα έχουμε σχολείο να πάνε τα παιδιά μας. Είναι μια απίστευτη αντίφαση. Κατεβάζουμε τον πήχη τόσο χαμηλά στο αυτονόητο, ενώ θα έπρεπε το αίτημά μας να είναι αλλού. Θα έπρεπε το αίτημά μας είναι για όλα αυτά τα οποία μπορεί σήμερα να μας προσφέρει η επιστήμη και η τεχνολογία. Μας λένε δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα για τα σχολεία, δεν υπάρχουν χρήματα για εξετάσεις, για θεραπείες, δεν υπάρχουν χρήματα για την κάλυψη ειδικών θεραπείων. Όλα αυτά όμως έρχονται επειδή τι, η αναπηρία για τον καπιταλισμό είναι μόνο κόστος. Δεν έχει να δώσει κέρδος το άτομο με αναπηρία. Κοστίζει. Και την ίδια ώρα, με αυτό το κριτήριο, η κυβέρνηση και οι προηγούμενες δεν επιλέγει να δαπανίσει σπονδύλια για τις ανάγκες αυτών των παιδιών και γενικότερα των ανθρώπων με αναπηρία. Αφήνει ανοιχτά τα πεδία κερδοφορίας για τους επιχειρηματίες και στηρίζει ποιους, τους επενδυτές, τους επιχειρηματικούς ομίλους, αυτούς στηρίζει. Δεν χωράμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είδαμε καμία κυβερνητική ή ευρωπαϊκή λύση για τα προβλήματά μας. Η ίδια πολιτική που στέλνει Έλληνες στρατιωτικούς να φυλάνε τα καράβια των εφοπλιστών στην Ερυθρά Θάλασσα και σπαταλάει 500.000 ευρώ τη μέρα, είναι η ίδια πολιτική που μειώνει κάθε χώρο τις κρατικές δαπάνες για την πρόνοια και τις εμπορευματοποιεί. Αυτή η πολιτική είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πολιτική που μαζεύει το 95% των φόρων από το λαό και το 5% από τους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ οι εφοπλιστές έχουν εθελοντική φορολογία. Από εκεί έρχονται τα χρήματα του ΕΣΠΑ, τα οποία χαιρόμαστε και ευγνωμονούμε που μας τα δίνουν, μη καταλαβαίνοντας ότι τα δώσαμε για να τα πάρουμε λειψά. Έχουμε χορτάσει δηλώσεις ευαισθησίας και υποσχέσεις. Έχουμε χορτάσει να μας λένε ήρωες και ηρωίδες που ανεβαίνουμε το Γολγοθά μας. Η ζωή μας δεν γίνεται Γολγοθάς λόγω της αναπηρίας των παιδιών μας. Η ζωή μας γίνεται Γολγοθάς από την πρώτη μέρα του εντοπισμού της αναπηρίας, γιατί καλούμαστε να φροντίσουμε τα παιδιά μας σε μια χώρα όπου η κρατική μέρημνα είναι παντελώς ανύπαρκτη.
Το σύνολο της ειδικής αγωγής και υγείας οφείλει να είναι δημόσια και δωρεάν για όλους όσους την έχουν ανάγκη. Με υψηλού επίπεδου επιστημονικά κριτήρια και απαγόρευση της επιχειρηματικής δράσης για να μην γίνεται ο ανθρώπινος πόνος αντικείμενο κερδοφορίας. Μόνο αν μπουν στο επίκεντρο οι ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων, τα παιδιά με αναπηρία θα έχουν τη φροντίδα που δικαιούνται και τώρα και αργότερα όταν μεγαλώσουν. Η μόνη λύση είναι η συνεχής και μαχητική διεκδίκηση της κάλυψης όλων των αναγκών. Αρχικά ναι, τα σχολεία, να ξεκινήσουμε από αυτά τα σχολεία της ντροπής τώρα. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, να κλιμακώνουμε, να αναγκαστούν να χτίσουν σχολεία, να είναι δωρεάν και επαρκείς ειδικές θεραπείες, να υπάρχει πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, να καλύπτονται πλήρως όλοι οι απαραίτητοι εξοπλισμοί και τα βοηθήματα, να υπάρχουν στέγες αυτόνομης διαβίωσης, υποστηριζόμενης διαβίωσης, γιατί η αναπηρία δεν είναι θέμα λίγων. Όλοι καταλαβαίνουμε πως μπορεί να μας χτυπήσει και εμάς την πόρτα, μας αφορά όλους. Στα αυτονόητα αιτήματα αυτά, όλη η κοινωνία πρέπει να είναι με το μέρος μας. Και κανείς να μην ανέχεται την απανθρωπιά της πολιτικής που εφαρμόζεται στην ειδική αγωγή και στην πρόνοια.